καλημέρα σε εσάς κυρία Δουγεράκη και σε όλους που μας ακούνε και καλό μήνα να ευχηθώ. Δυστυχώς, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει και όπως έχετε αναφέρει, τα τροχαία δυστυχήματα είναι κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Το βλέπουμε κάθε μέρα, το ζούμε και ειδικά εδώ στο νησί μας, ένα παραπάνω. Θα πρέπει λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε με πραγματική, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Τα λάθη διαχρονικά και όλων μας. Δεν είναι κάτι που γίνεται ένα λάθος το οποίο ψάχνουμε να το βρούμε να το διορθώσουμε. Τα λάθη είναι πολλά. Βλέπετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι όσο δεν επενδύει η κοινωνία σε όλο αυτό το κομμάτι στο να εκπαιδεύσουμε έναν άνθρωπο να φτάσει σε ένα σωστό επίπεδο, και δείτε παράδειγμα το περιστατικό που έγινε τώρα με τη διάβαση πεζών. Ένας 20χρονος κατέβηκε και χτύπησε ένα παιδί 16-17 χρονών, πόσο ήταν, που του έκανε παρατήρηση γιατί δεν μας αφήνει να περάσουμε τη διάβαση. Που όντως τη διάβαση έχει προτεραιότητα πεζός. Βλέπετε λοιπόν πόσο εκδικητική και τιμωρητική συμπεριφορά έχουμε ως οδηγοί. Ακόμα ίσως και ως άνθρωποι γενικότερα. Άρα λοιπόν τα λάθη που έχουν γίνει είναι πάρα πολλά και ξεκινάνε από πολύ πολύ μικρή ηλικία και από την πολιτική βούληση που δυστυχώς δεν υπάρχει και φτάνουμε σε αυτό το σημείο να θρυνούμε καθημερινά θύματα. Προσπαθούμε για τα παιδιά μας όλοι οι γονείς να τους κάνουμε το καλύτερο και τα φροντιστήριά τους και τις ξένες γλώσσες τους για να περάσουν κάπου, αλλά δεν διασφαλίζουμε τη ζωή τους όμως. Σε πολύ απλά πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί μπορεί και εμείς να μην τα μάθαμε, μπορεί και εμείς να μην βγήκε κάποιος μπροστά μας και να μας τα δείξει. Ή πολύ απλά, ή όσως όταν βγάζαμε και κάναμε μαθήματα αυτό το έρμο, το δίπλωμα πια, που μας λέγανε οι εκπαιδευτές μας, οι τότε εκπαιδευτές, εκγυμναστές. Σκεφτείτε, κυρία Δουγεράκη, όταν ξεκίνησα εγώ, η άδεια μου έλεγε εκγυμναστής πριν από 25 χρόνια. Λέγαμε και τότε για τα στόπ, για το φανάρι και ένα σωρό άλλα πράγματα που ακόμα και τώρα δεν τηρούνται. Με πολλές παραβάσεις. Άρα λοιπόν είναι πολλά μαζί, ένα πολυδιάστατο θέμα, το οποίο έχει ευθύνες και η πολιτεία, αλλά και ο καθένας από εμάς για όλα αυτά που δεν κάνει, που ξέρει ότι πρέπει να κάνει και απλά δεν τα κάνει. Ή γιατί εν τέλει θεωρεί ότι σε αυτόν δεν θα συμβεί ποτέ ένα ατύχημα. Το ατύχημα θα είναι πάντα για όλους τους άλλους, εκτός από μένα. Τα νούμερα τα είδατε. Εν έτη 2022 και μετά από τόσες εκπομπές και τόσες συζητήσεις και τόσα ατυχήματα που έχουν γίνει, συζητάμε ακόμα να μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος και για ζώνη. Ακόμα για κράνος και για ζώνη, κυρία Δουγεράκη, εν έτη 2022 συζητάμε. Να μην πούμε πώς παραβιάστηκαν με τα στόπας, που βλέπετε ότι δεν σταματάμε στο κόκκινο φανάρι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν μπει μέσα μας. Δεν έχουμε κάνει όλα αυτά που έπρεπε ως κοινωνία να τα φτιάξουμε. Και μετά η πολιτική βούληση σε πολλά περισσότερα. Ωστόσο, σας έχω ακούσει να λέτε, κύριε Μημαράκη, ότι τα νέα παιδιά δίνουν περισσότερες ελπίδες, γιατί μαθαίνουν περισσότερο, κρατούν περισσότερο τους κανόνες. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και θα το πω άλλη μια φορά και μπράβο σε όλα τα παιδιά. Μπορεί να μην είναι όλοι έτσι, έτσι, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα νέα παιδιά το βλέπω, το βιώνω καθημερινά. Δηλαδή τα 18χρονα που έκανα το 2000 που άλλαξε το σύστημα και ξεκινήσαμε τα θεωρητικά μαθήματα με τα σημερινά 18χρονα δεν έχουν καμία σχέση. Μπορεί να τα κατακρίνουμε ότι κάθονται σε ένα κομπιούτερ και σε ένα κινητό όλη την ώρα, αλλά είναι παιδιά με ευαισθησίες, είναι παιδιά τα οποία εφαρμόζουν τον κώδικα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους και έχουν καταλάβει ότι εμείς δεν πρέπει να γίνουμε σαν αυτούς τους οδηγούς που υπάρχουν τώρα, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτός είναι ο σκοπός, κυρία Δουγεράκη. Ο μπαμπάς ήταν καλύτερος από τον παππού και το παιδί θα είναι καλύτερο από τον μπαμπά. Και τα βλέπουν τα παιδιά αυτά και έχουν συνέστηση και του φόβου. Δεν δαιμονοποιούμε το όχημα σε καμία περίπτωση. Δαιμονοποιούμε όμως και σχολιάζουμε κακές συμπεριφορές. Όπως σαν αυτή που είδαμε προχθές από ένα 20χρονο. Ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά. Κοιτάξτε όμως τι λέτε, πόσο οξύμορο είναι. Ενώ μέχρι σήμερα μιλούσαμε για την έλλειψη εκπαίδευσης στα σχολεία, έρχονται τα παιδιά χωρίς αυτή την εκπαίδευση, απλά συνειδητοποιημένα, να θέλουν να γίνουν καλύτερα από εμάς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό είναι που πραγματικά μας καρφώνει το μαχαίρι εκεί μέσα, στο μυαλό, στην ψυχή, στη συνείδηση, για τους ενήλικες μιλώ. Ακριβώς. Κυρία Δουλγεράκη, να παραδεχτούμε κάτι όλοι μαζί και όσοι μας ακούνε, είμαι σίγουρος ότι θα το παραδεχτούν. Αυτή η γενιά των παιδιών είναι η πιο μορφωμένη γενιά που έχει υπάρξει μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Τα παιδιά είναι πολύ μορφωμένα. Είναι πάρα πολύ έξυπνα και αντιλαμβάνονται πολλά περισσότερα από ό,τι εμείς πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνονται. Αυτή είναι μια αλήθεια. Εξαιρέσεις βέβαια σαφώς υπάρχουν παντού και πάντα στον οποιοδήποτε κανόνα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αυτών είναι συνεσταλμένα, έχουν γνώση αυτό που κάνουν. Μακάρι να είχε δοθεί από την πολιτεία όλο αυτό, να έχει φτιαχτεί όλο αυτό το σύστημα που να μπορούσαμε να του είχαμε χτίσει όταν ήταν μικρούλια και ήταν στο δημοτικό του και να τα έπαιρνα εγώ τώρα στην ηλικία των 18 ετών. Θα ήταν ό,τι καλύτερο και για μένα. Και για σχολές οδηγών, οι οποίες πραγματικά παρέχουν οδική ασφάλεια, καλλιεργούν αυτή την κουλτούρα που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος και διδάσκουν. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Βλέπετε, ανά την Ελλάδα, κάποιες φτηνές σχολές, πάμε και δώσουν να πάρει το δρύμα και εγώ θα του δείξω, εγώ θα του κάνω. Και τα παιδιά δεν μαθαίνουν. Πώς θα τον προφυλάξω?
όταν του έρχεται ο μπαμπάς και μου λέει επιμένει και θέλει να βγάλει δίπλωμα μηχανής και επιμένει, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Το παιδί όμως επιμένει και θα το κάνει και το θέλει και θα γίνει εν τέλει. Ποια είναι η θέση του εκπαιδευτή και ο ρόλος του στην κοινωνία? Δεν έχουμε ευθύνη και εμείς σε αυτό? Ποιος δεν έχει, είτε οδηγός, είτε ως πεζός, είτε οτιδήποτε. Όλοι λοιπόν έχουμε ευθύνη. Όταν λοιπόν και εγώ πάω και του κάνω μόνο τα τυποποιημένα, ένα, δύο, τρία πραγματάκια για να πάρει το δίπλωμα και δεν του δείχνω αυτά που πρέπει και δεν τον βγάλω, ας πούμε, τη μηχανή στην εθνική οδό. Ναι, στην εθνική οδό είναι επικίνδυνο να σκοτωθεί, το καταλαβαίνω, αλλά θα βγει μαζί μου όμως με τον εκπαιδευτή του. Όταν έχει κάνει ένα αρκετά μεγάλο κύκλο μαθημάτων, που να είναι έτοιμος να βγει, να δει τι μπορεί να αντιμετωπίσει εκεί. Δεν θα αφήσει το παιδί να πάει μόνο του. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόψεις που άλλοι συνάλλοι, ας πούμε, διαφωνούν με όλο αυτό, άλλοι γονείς διαφωνούν με όλο αυτό. Είπαμε ότι πολλές φορές ψάχνουμε να τους πάρουμε το καλύτερο κινητό, τα φροντιστήρια να επενδύσουμε σε αυτό και δεν επενδύουμε στην ίδια τους τη ζωή και στα μαθήματα που πρόκειται να κάνουν για να είναι ασφαλείς και τα παιδιά αυτά και αυτοί που έχουμε στο αυτοκίνητο. Αλλά σκεφτείτε και πόσους άλλους που δεν φταίνουν στον δρόμο. Είδατε πόσα ατυχήματα γίνανε τώρα πάλι τελευταία, που οι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είχαν ευθύνη σε αυτό. Απλά πηγαίναν στη δουλειά τους ήρεμα, νόμια, ωραία και καλά. Μάλιστα. Άρα πώς θα εξέδεσαι? Διαχρονικά τα λάθη, εκδικητική, τιμωρητική η συμπεριφορά μας στο δρόμο. Εγώ θα έλεγα ή θα πρόσθετα ότι ούτως ή άλλως οδηγούμε με το θυμικό και μεταφέρουμε τα προβλήματα που ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει στην καθημερινότητά του, στη ζωή του. Δεν είναι μόνο μέσα στο σπίτι, είναι και εκτός σπιτιού. Είναι ό,τι κουβαλάει ο καθένας από εμάς. Με αποτέλεσμα αυτά να εκφράζονται με ένα πολύ δύσκολο τρόπο, άσχημο τρόπο στους δρόμους, με ό,τι αυτό υπάρχει. Και βέβαια τώρα εκείνη η άλλη ιστορία των δύο ηλικιωμένων, 92 και 84 χρόνων. 92χρονος, ο οποίος οδηγούσε σκαλάνι προς Μελέσσας χθες και έπεσε πάνω σε δέντρο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι από μόνη της η είδηση λέει τα περισσότερα ή τα λέει όλα, κύριε Μημαράκη. Ακριβώς. Μην ξεχνάτε πως ο καθένας από εμάς αφήνει το αποτύπωμα του χαρακτήρα του στον δρόμο. Και είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε. Δεν γίνεται όταν, κύριε Αλγεράκη, σας προσπερνώ με το αυτοκίνητό μου την ώρα που είμαι στη διαδικασία της προσπέρασης δίπλα σας, να επιταχύνετε και να επιτρέψτε μου να χαζογελάτε και καλά ότι με ζωρίζει να σε περάσω. Μα τι λες, κύριε Μεριμαράκη, πρόσεξε να δεις. Και είναι το τελευταίο. Καλά. Και είναι το τελευταίο που λέω ως παράδειγμα και σας καλημερίζω. Είμαι στην παραλιακή λεωφόρο. Πριν από πολύ λίγες ημέρες, είναι μεσημέρι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπροστά στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, για να δώσω το στίγμα, έχει μια διάβαση πεζών και έχει και τη διασταύρωση που ο καθένας θέλει να πάει από τη μία και από την άλλη. Είναι δύο κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπάρχει κόσμος ο οποίος περνάει από τη διάβαση πεζών. Είχα σταματήσει, αν θέλετε, εγώ έφταιγα σαφέστατα, ένα μέτρο λίγο πιο πίσω από τη διάβαση των πεζών. Γι' αυτό λέω ότι εγώ έφταιγα, για να περάσουν οι πεζοί. Εμένα, από τη στιγμή που είχε τόση κίνηση ο δρόμος και είμαστε όλοι καθυλωμένοι, δεν ήταν η διαφορά μου το ένα μέτρο ή το μισό μέτρο. Πρέπει να περάσουν οι πεζοί. Αυτή ήταν η προτεραιότητά μου. Θέλει να περάσει ένας κύριος απέναντι, βγαίνοντας μέσα από το λιμάνι, να περάσει απέναντι, να στρίψει από το λιμάνι, να πάει δουκοσμοφόρ, να ανέβει πάνω κλπ. Ξέρετε πώς φέρθηκε? Κόρναρε, τον ενοχλούσε που ήμουνα στο ένα μέτρο πίσω, ήταν φοβερά άξεστος και αγενής, έτσι μόνο μπορώ να τον χαρακτηρίσω, μου πέρασε στην επίθεση, ενώ ο δρόμος ήταν γεμάτος με αυτοκίνητα. Αυτό, ναι, είναι η καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς. Πάρα πολύ. Δυστυχώς. Καλημέρα σας. Κύριε, και ένα τελευταίο που θέλω να πω, τα τροχαία δυστυχήματα, είπαμε, δεν κάνουν εξαιρέσεις. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να διασφαλίσουμε τόσο τη δική μας ζωή όσο και τον άλλον. Αυτό ας το βάλουμε λίγο καλά στο μυαλό μας και ας ξεκινήσουμε να το εφαρμόζουμε. Φορώντας ζώνη, φορώντας κράνους. Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν από λίγο. Αφήνουμε το αποτύπωμά μας στο δρόμο. Ποιο είναι το αποτύπωμά μας? Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.